Όταν άσχημα το τέλος προγραμμάσαμε όπως έτσι έγινε την ταινία, είναι το σκορ που πήγαμε στο επόμενο που λέμε λέμε, αλλά να συνεχίσουμε όπως αρχίσαμε να πιέζουμε και να βλέπουμε την κοινωνικά. Αρχίσαμε να πηγαίνουμε προς τα πίσω, όπως είναι την ευκαιρία στο να μην πάρω να μεγώσει. Και παρότι είναι 10 πίτες, δεν διαχειριστήκαμε καθόλου καλά παιχνίδι. Δεν είμαστε Έλληνες για να μεταφέρουμε την μπάλα για να φανεί για την περιοχή. Εμείς κάναμε πολλά λάθη. Και όχι μόνο κάναμε λάθη, είχαμε και πόλη που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Αλλά στο τέλος να παίζεται και όχι σαν να διαβάσει το παιχνίδι. Παρότι είχαμε την ευκαιρία από όπου θα γίνει το 3 και να τελειώνουμε εκεί, νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, φτιάξαμε τους δύο βαθμούς και δυστυχώς το πρωτάθλημα να είναι στην ευκαιρία να τους γυρίσεις πίσω. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι σημαντικό κατά κάποιο τρόπο να γίνονται λάθη. Εμείς πρέπει να διορθώσουμε αρκετά πράγματα από ό,τι φάνηκε, γιατί είναι διαφορετικά με τα αθλητικά και τα αθλητικά με τα σημαντικά. Και μάλιστα να φτάσει αδυναμίες σήμερα πολύ πιο γρήγορα από ό,τι γίνεται με τα αθλητικά παιχνίδια. Μα πρέπει να παρουσιάσουμε να διορθώσουμε, γιατί πλέον δεν είναι να συμβούνται τα λάθη. Ό,τι θέλουμε να ρωτήσει. Κύριος Μάλλος. Πιστεύετε ότι με το δίδυμο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες σας στο δεύτερο μέρος μπήκαν κάπως σαν να έχουν μια υπεροψία, πιο χαλαρή, πιο άνετη με το υπέρ του 2-0, γιατί επί της ουσίας δεν είναι ζωή. Μπορεί να φάνε και έτσι, αλλά δεν ήταν. Εμείς ζητήσαμε στο επόμενο να συνεχίσουμε να παίζουμε. Δεν είμαστε μια ομάδα που είναι πιο εμπιστοί, είμαστε να δούμε το παίζουμε. Αλλά κάναμε πολλά λάθη. Βρισκήσω το παιχνίδι, αλλά δεν είναι μια ομάδα που είναι πιο εμπιστοί. Ναι, μπορεί να είχαν κάποιο να φυσικάνει ο παίκτης, αλλά όταν έγινε για μένα το πρόβλημα, είναι το πιο ελληνική, όταν ήμασταν πιο λίγο, να διαδιώσουμε την πάρα, να παράξουμε περισσότερες φάσεις όπως είπε, να φανείξουμε την περιοχή, είναι τον τρόπο που φτιάξαμε και τις διαστικές επιθέσεις που πηγαίνουμε να κάνουμε, φαινόταν σαν να οτιδήποτε. Ποια είναι η εξήγηση που δίνετε πως για τα πολλά λάθη στην ανασταλτικά στη μεσαία γραμμή, για τα πολλά λάθη και στην άμυνα, είναι θέμα ατομικά των παιχτών ή είναι θέμα. Όχι ατομικά, είναι αλλά σίγουρα μα δίνει και συνεχεία. Το παιδί αυτό το ξέρουμε, αλλά σήμερα δεν νομίζω ότι μπορούμε να διορθώσουμε μόνο εκεί. Όταν έχει ένα παιδί με 2-0 στο δίνω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ήδη για τις περισσότερες. Δεν έχουμε την δεν από την από τους παίκτες. Ήταν και παίκτες που ήταν να διαχειριστούν κάτι από τον χώρο. Διαπιστώσατε σήμερα έλλειμμα ενδεχομένως ενός ηγετικού ποδοσφαιριστή, ίσως κάτι στην επίθεση. Έχουμε πει ότι αν βρούμε κάποιον ακόμα πέντε, ίσως θα προχωρήσουμε στην απόκτηση, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητάμε γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το σημερινό παιδί μας είναι σε κάποιες αδυναμίες, σε κάποιες συνεργασίες. Πόπο της Χεσιώπης, κάνουμε το πού, σε ένα σχόλιο που σου είδατε. Πολύ ευχαριστημένο από το σχέδιο. Εγώ το ξέρω και λιγότερο. Εντάξει, δεν είμαι στην ευκαιρία, είναι και έτσι και δείχνω να σας κάνω να μας βοηθήσουμε. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι πολύ λίγο να ελπίσετε στα μαζιά. Κύριε Σμίτση, πώς μετά το 2-1 πάτε στο 2-0 οι παίκτες ενδεχομένως να ξυγαστήκαν, χάσαμε να πέτραν στο παιχνίδι. Το 2-1 τελειώνει σαν ξυγητή να το πω διαφορετικά να χτυπήσει και εγώ σου πω ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί δεν είναι πιο παγκόσμιο, γιατί είναι πιο παγκόσμιο. Έτσι φάνηκε. Εντάξει, σα είπα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μαθαίνει τι δύο φωνέ. Και αν θέλαμε να κρατήσουμε ένα θετικό, γιατί έχουμε πει τα κακά. Έτσι, αν θέλαμε να κρατήσουμε ένα θετικό από το σημερινό παιχνίδι, καλύτερα αυτό. Του και είχαμε διαστήματα που δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και σίγουρα, όπω είπα, ένα παιδί που ήταν στην ομάδα, δείξαμε ότι μας δώσουν περισσότερες δουλειές.
κύριε Κατσουλόγη. Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι η εβδομάδα έχει αναδειχθεί ένα σώμα τρόπο που πρέπει να κάνουμε και σήμερα εκεί, που θα λύει ένα μεγάλο εκπρόσωπο του κόσμου με ένα σώμα. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα να έχουν συμβεί των αγώνων που έρχονται, γιατί ήταν ταινία σήμερα από την Ελλάδα. Δεν είναι ταινία, δεν είναι ταινία. Στο σα είπα την Αθήνα, στο σα είπα την Αθήνα, στο σα είπα την Αθήνα, στο σα είπα την Όμως, με τα προβλήματα που έχει ο αντίπαλος και η εμπειρία που εμείς μέσα στην ομάδα, εγώ όπως είπα, θα πρέπει να το διαχειριστούμε καλύτερα. Και τώρα δεν είναι η διαφορά της ομάδας. Η διαφορά πάντα είναι αρκετή διευθύνση. Αυτό είναι το άσχημα και δυστυχώς εμείς είμαστε να πρέπει να κάνουμε διευθύνση. Όπως ξέρει και ο Βερνίδη. Αυτό το μήνυμα, θα πρέπει να δείτε το βέντεσμα. Ερώτητες. Μπορώ να γίνω, τώρα για το θέμα στο κόσμο. Είπα όμως ότι πετάξαμε δύο μαθήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.